Τώρα σε ένα άλλο θέμα, δελτίο τύπου απάντηση στη δημόσια τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες Βαγγέλη Λαμπάκη, εξέδωσε ο επικεφαλής της παράταξης Δήμος και Δημότες Απόστολος Φωτιάδης. Ο κύριος Φωτιάδης θέτει σειρά ερωτημάτων καταγγελιών προς τον κύριο Λαμπάκη, ενώ μιλά ανοιχτά για εθελοντές λιβελογράφους που στόχο έχουν να τον συκοφαντήσουν. Ας δούμε λοιπόν όλο το περιεχόμενο του δελτίου τύπου. Χαίρομαι που για πρώτη φορά η παράταξη του Δημάρχου κ. Λαμπάκη απαντά επώνυμα, όχι βέβαια για την ουσία των καταγγελιών, αλλά για να υπερασπιστεί τους ανώνυμους, δειλούς λιβελογράφους, δίθεν εθελοντές, αμοιβόμενους δεν γνωρίζω από πού, λιβελογράφους που συκοφαντούν και πιστεύοντας αφελώς ότι κρύβονται πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου. Γιατί ασφαλώς ως παγκόσμια πρωτοτυπία εφευρέθηκε από την παράταξη του κ. Λαμπάκη η θέση του εθελοντή συκοφάντη, που μοναδικό του έργο είναι να συκοφαντούν και χωρίς μάλιστα να έχουν το θάρρος να υπογράφουν επώνυμα τα κείμενά τους. Ούτε καν υπεύθυνο της ιστοσελίδας ανέγραψαν ποτέ, όπως δεοντολογικά επιβάλλεται, γιατί προφανής είναι ο σκοπός λειτουργίας αυτού του site. Κανείς απολύτως δεν αναφέρθηκε στο καταπληκτικό έργο των εθελοντών, που και αξιέπαινο είναι, πρέπει να ενισχύεται με κάθε τρόπο. Εθελοντής όμως συκοφάντης, ταγμένος στην υπηρεσία της μαύρης προπαγάνδας, δεν νοείται. Στην ουσία των καταγγελιών, ο Δήμαρχος πει την ίσα, κοινώς κάνει την πάπια. Ούτε λέξη για αυτές. Ρωτούμε λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο. Σε μια περίοδο που η ανεργία των νέων στο Δήμο μας ξεπερνά το 50%, πόσους έμιστους συμβούλους έχει, πόσο αμείβονται, ποιοι είναι αυτοί, ποια συγγενική σχέση έχουν με αυτόν ή στελέχη της παραταξής του. Είναι αλήθεια ότι μόνο για αμοιβή μελών ΔΣ της ΤΕΔΑ, μίας και μόνο δημοτικής επιχείρησης, διατέθηκαν για το 2012 86.404,43 ευρώ και για το 2013 76.469,39 ευρώ, κατά αναλογία δε για όλη την τετραετία, περισσότερα από 300.000 ευρώ. Είναι αλήθεια ότι ο στενός συνεργάτης του, κύριος Κωνσταντίνος Μαυρίδης, ως πρόεδρος της τουριστικής επιχείρησης, αμείβεται με 2.500 ευρώ το μήνα μεικτά. Είναι αντίστοιχη και η αποζημίωση του αντιπροέδρου της ίδιας επιχείρησης. Είναι αλήθεια ότι μόνο στην τουριστική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης καταβλήθηκαν το 2012 114.110 ευρώ και το 2013 130.000 ευρώ ως αμοιβέ security. Τόσο πολύ κοστίζει η φύλαξη των εγκαταστάσεων της τουριστικής επιχείρησης. Μήπως πίσω από το τεράστιο και αδικαιολόγητο κονδύλιο κρύβονται παράνομες προσλήψεις συμμετέρων κατά παράβαση του νόμου για προσλήψεις? Ελάχιστα και μόνο από τα εκατοντάδες ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Όσον αφορά στην προσωπική μου προσφορά στον τόπο, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε αυτόν ότι το σύνολο των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, περισσότεροι από 50 σε αριθμό, σε κατάμεστη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου, τίμησαν το δικό τους άνθρωπο για την προσφορά μου στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Θέλω να φρεσκάρω τη λανθάνουσα μνήμη του κυρίου Δημάρχου με τα εκατοντάδες μεμονωμένα ευχαριστήρια όλων των φορέων του Δήμου. Επιθυμώντας να ενισχύσω τη σκόπιμα ασθενή μνήμη του ιδίου και των συνεργατών του, ότι το σύνολο των δημάρχων όλων των Δήμων του Νομού Εύρου, όπως και των διετελέσαντων νομαρχών Εύρου, εξήραν με διθυραμβικό τρόπο, με δημόσια καταγεγραμμένες δηλώσεις τους, τη μεγάλη βοήθεια που δέχθηκαν κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων μου. Ενδεικτικά και μόνο από τα χιλιάδες δημοσιεύματα που βρίσκονται στη διάθεση κάθε κακόβουλου ενδιαφερόμενου, οι καλόβουλοι τα γνωρίζουν και δεν τα χρειάζονται, αντιγράφω μερικά αποσπάσματά τους. Εκπληκτική παρουσιακά εργάζεται για τον τόπο και τα προβλήματά του ο Υφυπουργός Απόστολος Φωτιάδης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συμμετοχές του Εύρου στα κέντρα αποφάσεων. Ελεύθερη Θράκη, 10 Μαΐου 2004. Εμπνευσμένος πολιτικός. Εφημερίδα Έθνος, 26 Μαΐου 2000. Άγιος Φωτιάδης. Με τόσα θαύματα, στο τέλος θα ανακηρυχτεί Άγιος. Καταφέρνει όχι μόνο να εισπράττει όσα είχε προϋπολογίσει, αλλά να περισσεύει και ένα πλεόνασμα. Σεμνός φοροδιώκτης. Ελευθεροτυπία. Αυτός δεν είναι πολιτικός, αλλά η μητέρα Τερέζα του Εύρου. Εφημερίδα Γνώμη, 2003. Όλο και δημοφιλέστερος στον Εύρο, Απόστολος Φωτιάδης. Εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης, 2 Ιουλίου 2002. Είναι απλά η γνωστή συμπεριφορά Φωτιάδη, που δεν κλείνει την πόρτα σε κανέναν και βοηθάει τους συμπατριώτες του ανεξαρτήτως κόμματος. Και αυτό το παραδέχονται φίλοι και εχθροί. Ελεύθερη Θράκη, 29/9/2001. Ο Βέγκος της πολιτικής από τους πλέον σκληρά εργαζόμενους πολιτικούς. Εφημερίδα Γνώμη, 28/11/2001.
Πάντως το ρεκόρ Φωτιάδη δεν έχει καταρρευτεί ακόμη. Ελευθερή Θράκη, 23 Αυγούστου 2002. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος ήχθη στην απόφαση όπως εκφράσει προς ημάς τα σευγνώμονας ευχαριστίας αυτής δια την πολύτιμον μετέρα συμβολή εις την επίλυση του από πολλών δεκαετιών υφιστάμενου τούτου προβλήματος, όπερ δυσχεραίνει την απρόσκοπτον λειτουργία των ανοριακών ναών ημών, μη δυνάμενων πολλάκης να καλύψουν ευχερώς τα τρέχοντα έξοδα αυτών. Ευχαριστούντες και αύθης δια την έμπρακτον απόδειξη της αγάπης και του σεβασμού ημών προς την Αγιωτάτη ημών Εκκλησία. Απόσπασμα απόφασης Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 14 Ενδεκάτου 2003. Περισσότερα στο site της παράταξης φωτιάδησαπόστολος.blogspot.com. Περιμένουμε απαντήσεις στην ουσία των καταγγελιών μας. Όσο θα το αποφεύγει ο κύριος Δήμαρχος, όσο θα πετά την μπάλα στην εξέδρα, εμείς δεν θα κουραζόμαστε να την επαναφέρουμε στο γήπεδο. Απόστολος Φωτιάδης, επικεφαλής της παράταξης Δήμος και Δημότες. Ο άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ χρήσιμος, πάντοτε ανοιχτός για συζήτηση και πράγματι ήταν πολύ επικοδομητικός. Ο πολιτικός. Ο Απόστολος μπορεί να προσφέρει παντού, γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει προσφέρει τόσο στον τόπο και μπορεί να προσφέρει και στο Δήμο. Ο υποψήφιος. Πιστεύω ότι είναι η ιδανική υποψηφιότητα Δημάρχου, γιατί έχει όραμα. Απόστολος Φωτιάδης. Την Πέμπτη το βράδυ στις 10 και το Σάββατο την ίδια ώρα. Ψάχνεις γιατρό? 14-784. Ο νέος σου αριθμός για ραντεβού στον ΕΟΠΗ. Με 1,90 ευρώ την ημέρα μπορείς να απολαύσεις ένα καφέ. Ή μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου με ένα ποιοτικό στρώμα νέας γενιάς Media Strom που σου χαρίζει ενέργεια για κάθε νύχτα και μέρα με μοναδικές εκπτώσεις. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στα καύσιμα μέσα από το site www.popec.gr. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Γιατί η ενημέρωση είναι γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Πάμε τώρα σε συζήτηση και σε όλα αυτά που σχεδιάζουν οι αγρότες. Μαζί μας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βρίσκεται ο κύριος Κώστας Κωστάκης, αγρότης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, και ο κύριος Γιάννης Μαργαρητής, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Εύρου. Τηλεφωνικά.